της ζωής του σε προθεσμίες, περιμένοντας επενδυτές και ημερομηνίες, αναμένοντας κάθε φορά αποφάσεις. Την ίδια στιγμή που ο καθένας μας έχει τα δικά του άγχη στην πίστη και η καθημερινότητα για τα μαθήματά του, τα φροντιστήρια, για να καταφέρουμε να τελειώσουμε το σχολείο μας, να περάσουμε στις σχολές που επιθυμούμε αύριο μεθαύριο. Μεγαλώσαμε περιμένοντας να μάθουμε από άλλους το τι πρόκειται να γίνει με τις δικές μας ζωές. Και έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Τώρα, να μας κάνετε τη χάρη. Ακούστε και εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ. Αγαπάμε τον τόπο μας, τις γειτονιές που μεγαλώσαμε και θέλουμε ζωντανές και όχι μαραζωμένες. Δεν αντέχουμε να βλέπουμε τους γονείς μας και τους συγγενείς μας μέσα στο άγχος και την ανασφάλεια, επειδή αποφασίσατε να τους ανακοινώσετε χωρίς καμία προειδοποίηση ότι από την επόμενη εβδομάδα δεν θα έχουν δουλειά. Έτσι απλά. Ναι, από εμάς τι ακριβώς ζητάτε ακριβώς. Μπορεί κάποιος να μου πει τι ακριβώς ζητάτε από τα παιδιά τα οποία εμείς πρέπει να σπουδάσουμε. Πώς θα σπουδάσουμε, θα έχουμε σπίτι, θα έχουμε χρήματα. Εμάς μας σκέφτεστε. Να εγκαταλείψουμε το σχολείο μας. Να εγκαταλείψουμε τον τόπο τον οποίο γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Να εγκαταλείψουμε τους φίλους μας και τις παρέες μας. Σε λίγο καιρό θα πρέπει να δώσουμε εξετάσεις. Από ποιο σχολείο, πού θα μένουμε, πώς θα συνεχίσουμε εμείς τα μαθήματά μας. Οι μεγαλύτεροι συμμαθητές μας σε λίγους μήνες θα πρέπει να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Πώς θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις αυτές τις συνθήκες, μέσα στο άγχος. Οι καθηγητές μας λένε ότι δεν ξέρουν τι ακριβώς πρόκειται να γίνει με το σχολείο μας. Αλήθεια, ποιος ξέρει. Ποιος μπορεί να έρθει να μου απαντήσει ότι όλα θα πάνε καλά. Ότι δεν θα κλείσει λάρκο και ότι τόσοι άνθρωποι δεν θα μείνουν άστεγοι ή στον δρόμο. Πώς είναι δυνατόν να παίρνετε αποφάσεις χωρίς να σκέφτεστε μια ολόκληρη περιοχή, τους εργαζόμενους, χιλιάδες κατοίκους και εκατοντάδες μαθητές. Όλα αυτά τα χρόνια πήραμε ένα πολύ σημαντικό μάθημα από τους γονείς μας. Μάθαμε να αγωνιζόμαστε και να κατακτάμε το δίκιο μας. Αυτό που μας έμαθα να κάνουμε και τώρα θα αγωνιστούμε ψηλά το κεφάλι. Το χρωστάμε στους παππούδες μας και στους πατεράδες μας που έχτισαν την Λάρκο με τον ιδρώτα τους. Αυτή την έχτισαν ότι εσείς δεν έχετε δικαίωμα να μας τη στερήσετε. Ακόμα και με τη δίκαιη τους ζωή, το χρωστάμε στις οικογένειές μας.